Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 823. Είναι από το βιβλίο του προφήτη του Μιχαία, το 7ο κεφάλαιο, ζήτα κεφάλαιο, 7ο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 823. Μιχαίας ο προφήτης, κεφάλαιο ζήτα, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 1. Ουέησε με, διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού, δεν υπάρχει βότρης δια να φαγητής. Η ψυχή μου επεθύμησε τα σαπαρκάς των καρπών. Ο όσιος απολέστη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα. Κυνηγούσιν έκαστος των αδελφών αυτού μέχρις εξολοθρεμού. Εις τον ακακοποιώσιν ετοιμάζουσι τα σχήρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό. Και ο μεγάλος προφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν, την οποίαν συμπεριστρεφόμενη εκπληρούσιν. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκανθα, ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θέλει είστε η αμηχανία αυτών. Μην εμπιστεύεστε εις φίλων, μη θαρείτε εις οικείων, φύλατε τα στήρας του στόματός σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Διότι ο Υιός περιφρονεί τον Πατέρα, η θυγάτηρ επανίσταται κατά της μητρός αυτής και η νύμφη κατά της πεθεράνς αυτής. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον, θέλω προσμήνει τον Θεόν της σωτηρίας μου, ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Μη εφραίνουσε με η εχθρά μου, αν και έπεσα θέλω σηκωθεί, αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φώσει σε με. Θέλω υποφέρει την οργήν του Κυρίου, διότι η μάρτυσα εις αυτόν έως σου, διαδικάσει τη δίκη μου και κάμει την κρίση μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή τη δικαιοσύνη αυτού. Και θέλει δει η εχθρά μου και η εσχήνη θέλει περικαλύψει αυτήν ή της λέγει προς εμέ, πού είναι Κύριος ο Θεός σου. Οι οφθαλμοί μου θέλουν συνειδεί αυτήν. Τώρα θέλει είστε, εις καταπάτημα ως πυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλωση να κτιστώσει, την ημέρα εκείνη θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα. Την ημέρα εκείνη θέλει συνελθεί έως εισέ από της Ασσυρίας και από τον πόλεμον της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από τις θαλάσσεις έως θαλάσσεις και από όρους έως όρους. Και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πείμενε των λαών σου, εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση, εν μέσω του Καρμήλου, ας νέμονται την Βασάν και την Γαλάδ, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ της Αιγύπτου θέλω δείξεις αυτών θαυμάσια. Τα έθνη θέλουν συνειδή και θέλουν συγκατεσχυνθεί δια πάσαν την ισχύν αυτών. Θέλουν συνεπιθέσει την χείραν επί το στόμα, τα ότα αυτών θέλουν συγκοφωθεί. Θέλουν συγλύφει το χώμα ο σόφης, ως τα ερπετά της γης θέλουν συσύρεστε από των τρυπών αυτών. Θέλουν συνεκπλαγεί εις Κύριον των Θεών ημών και θέλουν φοβηθεί από σου. Τι ομοιό σου, συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού, δεν φυλάται την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει εσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τα σανομία ημών και θέλει ρίψει πάσα στα σαμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θάλασσας, της θαλάσσης. Θέλεις εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμως σας εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών. Αμήν. Μιχαίας ο προφήτης, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα σε ένα λαό, θεού λαό, για τον οποίο ο Θεός είπε ότι εγώ εφύτευσα Άμπελον, την περιέφραξα,
την φρόντισα και μάλιστα επιλόφου παχυτά του, συνήθρισα εξ αυτού της λίθους, φύτευσα αυτήν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα, έκτισα πύργον εν μέσω αυτού και κατεσκεύασε έτη λινών εν αυτό και περίμενα να κάμει σταφύλια, αλλά έκαμεν αγριοστάφυλλα. Και ερμηνεύει ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμενων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Περιέμεινα, λέγει ο Θεός, κρίσιν Κυρίου, αλλά εκείνο που βρήκα κατά δυνάστευσης. Περίμενα σταφύλια καλά δικαιοσύνη Θεού, αλλά εκείνο που βρήκα ήταν αγριοστάφυλλα, κραυγή και αδικία. Μέσα σε αυτή την εποχή, σε αυτό το λαό και ανάμεσα στα κλίματα τα εκλεκτά τα οποία φύτευσε ο Θεός σε αυτό το λαό, βρίσκεται σήμερα ο Μιχαίας, που το όνομά του είναι πιο όμοιος με το Θεό το δικό μας, με το Θεό τον αληθινό, και εκείνο που βλέπει γύρω του είναι μια αποστασία η οποία βαίνει προς το χείρον, προς το χειρότερο. Εκείνο που βλέπει γύρω του είναι στον αμπελώνα του Κυρίου τα εκλεκτά κλίματα να βγάζουν αγριοστάφυλλα. Κοιτάει και τον εαυτό του και βλέπει και στον εαυτό του ανομία. Βλέπει και στον εαυτό του λάθη. Και αισθάνεται μόνος του. Μέσα σε έναν λαό αποστατημένο, θα τολμούσα να πω πως σήμερα είναι η Ελλάδα, παρόλο που φέρει το όνομα του Χριστού και αποκαλούνται χριστιανοί, αλλά ακόμη και μέσα στο στενό μας περιβάλλον, όχι όμως τόσο πολύ, πολύ λιγότερο, ο Μιχαίας θα έλεγε και θα έβλεπε αγριοστάφυλλα και θα κοίταγε και τον εαυτό του και θα έβλεπε και σε αυτόν αγριοστάφυλλα και αισθάνεται μόνος του. Λάθη έκανα, μέσα σε λαό αποστάτη ζω και αυτό που βλέπω μοιάζει με επικαρπολογία θέρους. Έχει γίνει ο θερισμός και έχουν δει μείνει μερικά στάχια δεξιά και αριστερά. Έχει γίνει ο τρίγος και αυτό που βλέπω είναι μικρά τσαμπιά που έχουν απομείνει επιφυλίδες τριγητού. Και ψάχνω να βρω ένα καλό καρπό, αλλά δεν βρίσκω. Λέει ο Μιχαίας, ομολογεί, και επιθύμησα να δω τις απαρχές των καλών καρπών. Θυμάμαι τα παλιά και επιθυμώ να ζούσα σε εκείνες τις άγιες και ευλογημένες μέρες μέσα σε ένα λαό άγιο που δοξολογούσε. Όμως, εάν ψάξει ακόμη περισσότερο, θα δει ότι δεν υπάρχει όσιος, δεν υπάρχει ευθύς. Όλοι ενεδρεύουν για κακό, κυνηγούνε κάθε ένας τον αδελφό του αυτού, τον αδελφόν αυτού μέχρι εξ ολοθρεμού, κακοποιούνε και ετοιμάζονται για κάθε κακό. Και ο άρχοντας του λαού του Θεού, ο τύπος του ποιμνίου, απαιτεί βάναυσα. Ο κριτής που ετέθη από τον Θεό για να κάνει δικαιοσύνη κρίνει επί μισθό. Ο ισχυρός προφέρει την πονηρά να αυτού είναι επιθυμία και αγωνίζεται να την εκπληρώσει. Και ανάμεσα σε αυτούς ο καλύτερος είναι σαν αγκάθι και ο ευθύς είναι σαν φραγμός ακαθόδης. Το αποτέλεσμα
Το συμπέρασμα είναι ότι η μέρα των φυλάκων σου, η κρίση, η επίσκεψη έφτασε και από εδώ και πέρα θα βρεθείς σε απόλυτη αμηχανία. Και η προτροπή του δια Πνεύματος Αγίου προς όλους τους γύρω και στον εαυτό του είναι: μην εμπιστεύεστε πια κανέναν φίλο, μην ελπίζετε σε κανέναν συγγενή. Φοβερά πράγματα. Και πρόσεχε τι λες μπροστά στη γυναίκα σου ακόμη. Γιατί όλα έχουν αλλάξει. Όλα. Ο γιος περιφρονεί τον πατέρα. Η κόρη επαναστατεί κατά της μητρός αυτής. Θα είναι αληθινά, τα ζούμε. Η νύμφη επαναστατεί κατά της πεθεράς αυτής. Και οι κύριοι εχθροί του ανθρώπου είναι η οικιακή του. Μέσα στο σπίτι του. Μέσα στο σπίτι του άνθρωπος αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Από τη γυναίκα του, από τον άντρα της, από τα παιδιά του. Και αυτό το πράγμα και τότε και τώρα, και τότε που ήταν καιροί κακοί, γιατί η αμαρτία αύξανε, και τώρα που είναι καιροί κακοί αυξάνει. Και θέλω να το επαναλάβω, γιατί δεν αφορά τους άλλους, αν και σίγουρα ισχύει για όλους τους άλλους εκτός της Εκκλησίας, αλλά πολλές φορές αφορά και εμάς. Είτε αν κάποιος είναι ο μόνος πιστός μέσα στο σπίτι του, είτε κάποιος μπορεί να είναι αυτός και κάποιος άλλος πιστή μέσα στην οικογένειά του, ή πολλές φορές και όταν είναι και όλοι οι πιστοί μέσα στο σπίτι. Υπάρχει αίρης, πόλεμος, αγανάκτηση, φόβος, επιθετικότητα, άμυνα, αγωνία. Και ο άνθρωπος καταντάει μέσα σε αυτό το περιβάλλον να είναι μόνος του. Καταντάει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον να είναι εντελώς μόνος του. Και αυτή είναι και η επιτυχία του εχθρού της ψυχής μας, που θέλει απομονωμένους τους ανθρώπους, αλλά και η ευλογία του Θεού, που θέλει τον άνθρωπο μόνο του, μαζί του. Ο διάβολος το κάνει για να χωρίσει τους ανθρώπους και ο Θεός το επιτρέπει για να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά του. Αλληλούια. Γιατί βλέπετε ότι τα πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας το Θεόν κατά την πρόθεση του Θεού. Δεν είναι για καταστροφή. Και όπως θα δούμε σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η απομόνωση, αυτός ο χωρισμός είναι κάτι που επιτρέπει ο Θεός για απόλυτη ευλογία. Απίστευτο, ε! Για απόλυτη ευλογία. Αυτή η απομόνωση για απόλυτη ευλογία. Εκεί που δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου, δεν μπορεί να πάει ανθρώπινο μυαλό, γιατί οι βουλές μου, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Όταν ο άνθρωπος μένει μόνος του, ο διάβολος χαίρεται, αλλά είναι και δυνατόν ο Θεός να δοξαστεί. Και το μεγάλο μυστικό. Ο απομονωμένος Μιχαίας. Ο Μιχαίας που όπου βλέπει είναι σκοτάδι. Φόβος, αγωνία, απελπισία, πόνος, μοναξιά. Έχει όμως
μια ωραία, θα έλεγα, παρακυρίου έμπνευση, γιατί πνεύμα υπάρχει στον άνθρωπο, αλλά η έμπνευση δίδεται από του παντοδυνάμου. Έχει μια ωραία έμπνευση ή πιο καλά, μια ωραία φανέρωση από το Θεό ή πιο καλά ακόμη για μας σήμερα, μια ωραία διδασκαλία από το Λόγο του Θεού. Πώς μπορεί να μετατραπεί το σκηνικό της μοναξιάς που όλα είναι γκρεμισμένα, που δεν υπάρχει ελπίδα πουθενά, που βλέπει τους ανθρώπους να ξεσηκώνονται ο ένας εναντίον του άλλου και όλοι εναντίον αυτού. Πώς μπορεί και τι μπορεί να κάνει εδώ ο Θεός? Ο άνθρωπος σίγουρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά ο Θεός, αλληλούια, μπορεί να κάνει τα πάντα. Αμήν. Έχει λοιπόν μια ωραία αποκάλυψη ο Μιχαίας και μια ωραία διδασκαλία εμείς σήμερα από το Λόγο του Θεού. Εγώ όμως θα επιβλέψω επί Κύριον το Θεόν μου. Εγώ θα πάω να βλέπω δεξιά και αριστερά. Θα πάω να φοβούμαι, να αγωνιώ, να λέω τι θα γίνει τώρα, πώς θα γίνει τώρα. Πάμε χάλια, καταστρεφόμαστε. Θα πάψω να τα βλέπω αυτά. Θα βλέψω σε αυτόν που είναι πάνω από όλα αυτά. Εγώ θα επιβλέψω στον Κύριο. Πρώτον. Δεύτερον. Και θα περιμένω τον Θεό της σωτηρίας μου. Δεύτερον. Θα επιβλέψω στον Κύριο. Θεέ μου εσύ. Και από αυτόν που επιβλέπω θα περιμένω τη σωτηρία τη δική μου. Θα προσεύχομαι και ο Θεός θα μου εισακούσει. Αλληλούια. Για όλους που αισθάνονται μόνοι τους. Για όλους που είναι μόνοι τους. Για όλους που δεν έχουν να μιλήσουν με κανέναν. Γιατί όταν μιλάνε τσακώνονται. Όταν λένε κάτι αποδοκιμάζονται. Και όταν συμβαίνει κάτι αναγκάζονται να ταπεινώνονται. Δηλαδή για όλους αυτούς, δηλαδή για όλους εμάς. Αλληλούια. Μην νομίζεις ότι είσαι μόνο εσύ, μόνο σου, αδερφέ μου ή αδερφή μου. Μην περάσει ποτέ από το μυαλό σου αυτό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε μόνοι μας. Προσωρινά μπορεί να βρίσκουμε κάποιον που μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας. Αλλά και αυτός θα φύγει γιατί έχει τα δικά του προβλήματα. Τους δικούς του μπελάδες. Θα περιμένεις να χτυπήσει το τηλέφωνο, αλλά δεν θα χτυπάει. Και αν θα χτυπήσει, για να σου ζητήσουν βοήθεια. Όχι για να σε βοηθήσουν. Θα ψάχνεις να βρεις που να τηλεφωνήσεις. Ποιο να συναντήσεις για να του ανοίξεις την καρδιά σου και θα διστάζεις και όταν ξεπεράσεις το δισταγμό σου και το κάνεις θα απογοητεύεσαι. Αλληλούια. Είναι λοιπόν για όλους αυτούς, για όλους εμάς. Αμήν. Δόξα να έχει ο Θεός. Σήμερα λοιπόν να έχουμε και αυτή και εμείς αυτή την έμπνευση, αυτή την αποκάλυψη, αυτή τη φανέρωση, αυτή τη διδασκαλία από το Λόγο του Θεού. Όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου. Γιατί? Γιατί τα προβλήματα που υπάρχουν θα χειροτερεύουν, οι καταστάσεις οι δύσκολες θα γίνονται πιο δύσκολες και η μοναξιά σου θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη και αυτό είναι χάρις Θεού. Είναι χάρις Θεού. Είναι έλεος. Είναι πρόνοια Θεού. Είναι σχέδιο Θεού. Εγώ θα επιβλέψω στον Κύριο και επειδή επιβλέπω σε Αυτόν πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι θα έλθει και θα με σώσει. Και εγώ θα έλεγα κάτι ακόμη περισσότερο,
που λέει ο Λόγος του Θεού, θα έρθει και θα μου εισακούσει, θα ακούσει τις προσευχές μου και κάτι περισσότερο, θα έρθει και θα με ευλογήσει και κάτι περισσότερο, θα με ευλογήσει πάρα πολύ. Δόξα στο Θεό. Το πιστεύεις? Αμήν. Αδελφοί, να πιστέψουμε σήμερα. Αμήν. Είναι χάρις Θεού αν αισθάνεσαι μόνη σου και μόνος σου. Είναι χάρις Θεού. Είναι το έλεος του Θεού. Και δεν θα κάνεις τίποτα εσύ. Ο Θεός θα τα κάνει, αρκεί σήμερα να πάρουμε αυτή την απόφαση. Να επιβλέψουμε στον Κύριο. Να περιμένουμε τα πάντα από τον Κύριο, γνωρίζοντας ότι ό,τι του λέμε όχι μόνο θα μας ακούει, αλλά θα μας εισακούει. Και έχοντας λοιπόν αυτή τη βεβαιότητα μέσα μας, την έχουμε αδερφοί. Αμήν. Σας παρακαλώ, πέστε αμήν. Αμήν. Την έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Αμήν. Αλληλούια, εγώ την έχω. Αμήν. Εάν έχεις αυτή τη βεβαιότητα που είναι έργο Θεού στην καρδιά σου, αρχίζει δηλαδή να εργάζεται η χάρις του Θεού, γιατί αν δεν την έχεις και πεις τώρα πάλι τα ίδια, μπορεί να το πει και αυτό κάποιος. Δεν γίνεται, αυτά είναι για τους άλλους, δεν είναι για μένα. Και όχι αδελφοί μου, σήμερα μη φερθούμε ενώπιον του Θεού, μη σταθούμε ενώπιον του Θεού με ολιγοπιστία, αλλά να ζητήσουμε πίστη και μάλιστα δύναμη πίστεως, εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν, μην εμπιστεύεστε εμένα, καθήκατε, αλλά όλοι θα εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού. Εγώ θα επιβλέψω στον Κύριο, εγώ θα προσμείνω Αυτόν που θα με σώσει, γιατί ο Κύριος θα με υπακούσει, θα με εισακούσει. Και τώρα με πίστη μπορούμε να στρέψουμε στο βλέμμα μας, σε αυτόν που χαίρεται, στην απομόνωσή μας, στο διάβολο και τον σατανά. Σε αυτούς που χαίρονται, στην αποτυχία μας, στην απελπισία μας, στη μοναξιά μας, τα παιδιά του διαβόλου. Μη χαίρε η εχθρά μου. Και αν έπεσα μέχρι τώρα στην απογοήτευσή μου και στη μοναξιά μου, θα σηκωθώ. Και αν βγήκα από το φως και κάθισα απομονωμένος στο σκοτάδι, ο Κύριος, στον οποίον επιβλέπω και ελπίζω, θα είναι το φως σε μένα. Και αυτός θα αρχίσει το έργο του αγαθός στη ζωή μου. Αυτός θα διορθώσει τις αμαρτίες μου. Θα διαδικάσει τη δίκη μου, θα κάνει κρίση και θα με εξάξει εις το φως για να δω τη δικαιοσύνη αυτού. Ένα κρίσιμο σημείο. Μην πεις άδικα βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν θα υπάρξει καλή συνέχεια. Δεν θα εκδηλωθεί η χάρις του Θεού στη ζωή σου. Μη δικαιώσεις τον εαυτό σου και πεις εγώ δεν φταίω. Οι άλλοι φταίνε, εκείνος, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο από εκείνος και από εκείνος εκεί. Μη το πεις αυτό ποτέ. Γιατί χάνεις την ευκαιρία. Σήμερα μην χάσουμε την ευκαιρία. Σήμερα να φύγουμε ευλογημένοι οι αδελφοί. Μην χάσουμε την ευκαιρία. Εγώ φταίω. Πολύ φταίω εγώ. Πολλά λάθη έκανα εγώ. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει εμένα από πάσης αμαρτίας και ο Θεός που διορθώνει όλα μου τα λάθη. Γι' αυτό θα με δει η εχθρά μου, θα ντραπεί που θα με δει, γιατί έλεγε και συνεχίζει να λέει «Πού είναι ο Κύριός σου?» Όμως οι οφθαλμοί μου θα δούνε τα χάλια της εχθράς μου, που θα είναι καταπάτημα ο σοπηλός στο δρόμο. Και πάνω σε αυτή την έμπνευση, την αποκάλυψη, τη φανέρωση, τη διδασκαλία για μας, τη θέση που παίρνει ο Μιχαίας, ο απομονωμένος, ο απόλυτα μόνος του, μέσα στο σπίτι του σε τέσσερις τοίχους, μέσα στους δρόμους στη μοναξιά του, έρχεται ο Θεός και απαντάει. Αλληλούια. Και έρχεται ο Θεός και λέει ωραία πράγματα. Στη μοναξιά σου θα έρθει ο Θεός να πει πολύ ωραία πράγματα.
καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλου συνακτιστώσει. Δηλαδή, σε λίγο θα χτιστούν τα τείχη σου. Σε λίγο θα χτιστεί το φρούριό σου, ο οίκος σου, το κάστρο σου. Σε λίγο θα γίνει εκείνο που ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δε οίκουσε, δεν οίκουσε και εις καρδίαν ανθρώπων δεν ανέβησαν. Πρόσεχε όμως. Το συλλογισμό σου και την μετάνοιά σου. Δύο προϋποθέσεις. Συλλογισμός πίστης και ομολογία αμαρτίας και ανομίας. Και λάθος. Πρόσεξε όμως. Την ημέρα που πρόκειται ο Θεός να κτίσει τα τείχη σου, εκείνη την ημέρα της απόφασης του Θεού. Ποια είναι η απόφαση του Θεού? Μέλω να ενεργήσω ένδοξα. Εκείνη την ημέρα που ο Θεός θα πάρει αυτή την απόφαση, θα εκδοθεί διάταγμα παρακυρίου σε όλη τη γη. Τη γη τη δική σου. Και ο Θεός θα ενεργήσει θαυμαστά, φέρνοντας από τις Ασσυρίας τους εχμαλώτους, από τις πόλεις της Αιγύπτου τους εχμαλώτους, από τον ποταμό της Αιγύπτου ως τη θάλασσα και από το ένα βουνό ως το άλλο βουνό. Όλους τους δικαίως εχμαλωτιστέντες θα τους φέρει ο Θεός, το θαύμα το μεγάλο, σε σένα. Κύριε Θεέ μου. Να το ξαναπώ, αδερφοί, γιατί η καρδιά μου πλημμυρίζει χαρά. Δύο ωραίες προϋποθέσεις. Έπνευσης Κυρίου. Διδασκαλία Χριστού. Να επιβλέψεις σήμερα στον Κύριο να περιμένεις με υπομονή τη σωτηρία Του, βέβαιος ότι ακούει την προσευχή σου. Και εξομολογήσου τα λάθη σου, τις ανομίες σου. Μην τα βάζεις με άλλους, μην τα ρίχνεις σε άλλους και χάσεις αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, την προσδιορισμένη σήμερα από το Θεό τον Παντοκράτορα. Βάλτα μόνο με τον εαυτό σου. Μόνο με τον εαυτό σου. Και τότε ο Θεός θα πάρει ωραία απόφαση. Θα σου κτίσω ένα πύργο για σένα. Και όταν θα δοθεί το πρόσταγμα της οικοδομής, πάλι θέλω να το πω, μη τα βάζεις φταίει ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο αδερφός μου, ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας, ο ξάδελφος. Πρόσεξε! Αυτό καθυστερεί έως και αναβάλει την έκδοση του προστάγματος παρακυρίου. Πάρε την ευθύνη επάνω σου. Γιατί εδώ που τα λέμε, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν έχει σημασία πόσο έφτεξαν οι άλλοι μπροστά στο Θεό. Εκείνο που έχει σημασία είναι πόσο έφτεξα εγώ στο Θεό. Εις τον Θεόν εγώ, λέει ο Δαβίδ ήμαρτον. Εγώ έκανα λάθος. Εγώ παρέβην το λόγο του Θεού. Εγώ ανόμισα. Εγώ αμάρτησα. Εγώ παίρνω την ευθύνη όλη για την μοναξιά μου και για την απομόνωσή μου και για το γκρέμισμά μου. Αμήν, πες αμήν αδερφέ. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ, εσύ, όχι αυτός. Ο άνθρωπος ο οποίος τα έχει με άλλους ανθρώπους καταδικάζει τον εαυτό του σε μεγαλύτερη και μεγαλύτερη απομόνωση και μοναξιά, μέχρι γκρέμισμα, ίσως και απώλεια, μέχρι να μετανοήσει. Καθάρισε την καρδιά σου και τη σκέψη σου. Μη φαντάζεσαι τίποτα, μη νομίζεις τίποτα, μη θεωρείς τίποτα, μη πιστεύεις τίποτα. Πάρε την ευθύνη επάνω σου. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ φταίς ενώπιον του Θεού. Και όταν πάρω αυτή την ευθύνη και όταν διδαχθώ από τον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του Θεού, εκείνη τη στιγμή
Ο Πατέρας Θεός, ο Παντοδύναμος Θεός παίρνει απόφαση να χτίσει το δικό σου πύργο. Το δικό σου πύργο. Ναι, αλλά είναι και η γυναίκα μου. Είναι και ο αδερφός μου και η αδερφή μου. Δικό του πύργο, αν θα χτίσει ο Θεός, εξαρτάται από Αυτόν. Το δικό μου πύργο θα χτίσει ο Θεός και εξαρτάται από μένα. Και όταν θα πάρθει αυτή η απόβαση, εκδίδεται εντολή. Διάταγμα από το Θεό. Φέρε τους εχμαλώτους από την Ασσυρία σε αυτόν που πήρε αυτή την καλή απόφαση. Φέρε τους εχμαλώτους από την Αίγυπτο σε αυτόν. Φέρε τους εχμαλώτους από τον μεγάλο ποταμό στη θάλασσα και από το ένα βουνό ως το άλλο προς αυτόν. Που κατάλαβε ότι μόνο ο Θεός μπορεί, γι' αυτό και σε αυτόν επιβλέπει. Κατάλαβε ότι μόνο ο Θεός μπορεί, γι' αυτό και περιμένει με ελπίδα. Και κατάλαβε ότι τώρα ο Θεός τον ακούει και γι' αυτό μετανοεί, εξομολογείται τα λάθη του, τις αμαρτίες του, τις παραβάσεις του, τις ανομίες του. Δεν τις διορθώνει, τις εξομολογείται. Ο Θεός θα έρθει να κάνει τη διόρθωση. Και σε αυτόν ο Θεός φέρνει από το ένα βουνό στο άλλο τους εχμαλωτισμένους. Και συνεχίζει ο Θεός και η γη η άλλη, που τώρα πια δεν είσαι εσύ εκεί, γιατί σε έβγαλε ο Θεός, αυτή θα ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν δια των καρπών των πράξεων αυτών. Σήμερα να αποδράσουμε από τη γη της καταστροφής. Σήμερα να το σκάσουμε, αδερφοί, να δραπετεύσουμε από τη γη της καταστροφής. Μας έχει ανοίξει ο Θεός μια ωραία πόρτα, αλλά είναι στενή. Και μέσα έχει φτιάξει και ένα ωραίο δρόμο, αλλά είναι τεθλιμένος. Και όταν άκουσε τα λόγια του Θεού ο Μιχαίας, ενθουσιάστηκε. Και τώρα δεν προσεύχεται για τον εαυτό του, αλλά λέει, πείμενε Κύριε τον λαό σου. Ποιο λαό? Αυτό που φέρνεις. Πείμενε τον λαό σου το πίμνιο της δικής σου κληρονομιάς. Πείμανε τον λαό σου που κατοικεί μεμονωμένος εν μέσω του Καρμήλου. Να ο λαός ο καινούριος που κάνει ο Θεός. Ο λαός ο δικός σου. Δηλαδή ο καρπός ο δικός σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα της ζωής σου, της πίστης σου. Τώρα δεν θα είσαι μόνος σου, δεν θα είσαι μόνη σου, γιατί ο Θεός θα σου προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους μέσα βέβαια στην Εκκλησία του Χριστού. Θα κοιτάς και θα λες, μα αυτός που ήτανε, ο Κύριος τον έφερε. Μα ο άλλος που έτρεχε, ο Θεός τον έφερε. Μα που τον βρήκε στην Ασσυρία, ο Θεός τον έφερε. Τόσο απλά, τόσο ένδοξα είναι η απάντηση. Ναι, είναι απλά, αλλά τόσο ένδοξα. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες που ήταν τότε για το Μιχαία, πολύ περισσότερο τις έσχατες ημέρες που είναι τώρα για μας και η αμαρτία φτάνει στο πλήρες, θα κάνει ένδοξο έργο με ανθρώπους αδύναμους, αλλά προσέξτε και το ωραίο μυστικό, και μοναχικούς. Όχι με ανθρώπους που έχουν ένα περιβάλλον και απολαμβάνουν του περιβάλλοντος την ευλογία, που είναι πολύ ωραίο, αλλά με ανθρώπους που έχουν ένα περιβάλλον, που είναι μόνο ο Χριστός. Και δεν λυπώνται γι' αυτό, χαίρονται, γιατί ξέρουν ότι ο Θεός έχει ένα ωραίο σχέδιο. Αμήν. Αμήν. Αλληλούια. Πείμενε Κύριε το λαό αυτό που θα φέρεις εσύ, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πείμενε το λαό σου. Το πίμνιό σου, το πίμνιο της κληρονομίας σου, που κατοικεί μόνο του, μεμονωμένο, αλλά εν το μέσο της Καρμήλου, του Καρμήλου εν το μέσο της Εκκλησίας σου. Πείμενε την οικογένειά μου που κατοικεί εν το μέσο της Εκκλησίας σου και πάλι μεμονωμένο. Ωραίο πράγμα να είσαι δηλαδή μεμονωμένος.
Μα είναι ωραίο, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Βέβαια, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος και να παραμένει μόνος. Καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος και να τον αυξάνει ο Θεός. Γιατί τι είπε, ορκίστηκα εις εαυτόν, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Και είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Και σε ποιον το είπε? Στον Αβραάμ που ήταν μόνος του. Δεν τον είπε στον Ιακώβ που είχε 12 παιδιά. Το είπε στον Αβραάμ που ήταν μόνος του. Σήμερα να χαιρόμαστε όσοι αισθανόμαστε μόνοι μας. Και ας σας πω και κάτι άλλο. Να χαιρόμαστε όσους ο Θεός ευλόγησε να είμαστε μόνοι μας. Ξέρεις, θα πει μόνος σου, δεν έχεις εξάρτηση. Δεν εξαρτάσαι από κανέναν, μόνο από τον Χριστό. Αλληλούια. Δεν περιμένεις από κανέναν, μόνο από τον Χριστό. Δεν φοβάσαι κανέναν, μόνο τον Χριστό. Ωραία μοναξιά αυτή. Μόνο ο Χριστός. Και ωραίο μέλλον. Και απαντάει και πάλι ο Θεός. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου από της Αιγύπτου θα δείξω σε σένα θαυμάσια. Όπως όταν σε αναγέννησα, όπως όταν σε έφερα στην εκκλησία, όπως όταν σε λέησα, σε βάφτισα με Πνεύμα Άγιο στην αρχή, τώρα θα δείξω πιο πολύ θαυμάσια σε σένα. Και τα έθνη, άστα. Αυτή από το κακό στο κυρότερο και να μην το λογαριάσω και να μην το διαβάσω. Αλλά σήμερα δραπετεύουμε από τον κόσμο του άρχοντα του αιώνα τούτου. Αμήν. Αμήν. Φεύγουμε αδερφοί. Αλληλούια. Φεύγουμε, πάει. Μόνοι μας, μόνοι μας. Μα όλοι οι άλλοι που είναι πίσω μας, ο Κύριος θα με ρημνήσει. Εμείς φεύγουμε τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον αγαπημένο μας. Μα όλοι οι άλλοι δεν θα κάνουμε τίποτα για αυτούς. Μπορούμε, αφού δεν μπορούμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στο Χριστό για να κάνει ο Χριστός τα πάντα. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, σε ευχαριστούμε. Και αρχίζει να φωνάζει τώρα ο Μιχαίας. Ποιος είναι όμοιος με σένα, αληθινέ Θεέ, που συγχωρείς ανομία και τη δική μου και δια της καθαρότητας των χειρών μου και των άλλων. Παραβλέπων παράβαση και τη δική μου, αλλά και με την έμπνευση και διδασκαλία για μας και με την ταπείνωση και τη μετάνοια τη δική μας και των άλλων. Γιατί είσαι Θεός που αρέσκεσαι να κάνεις έλεος, και αυτό είναι, αδελφοί, η μυστική αδυναμία του Θεού. Ο Θεός έχει μία αδυναμία. Ελεεί. Δεν θυμώνει, δεν ακριεύει. Ό,τι και να έχεις κάνει, ό,τι και να έχουμε κάνει, ό,τι και να έχουν κάνει, ψάχνει να βρει μία αιτία να εκδηλώσει το ελεός του. Ωραία αδυναμία αυτή. Κύριε, θα επιστρέψεις. Κύριε, θα μας πλαχνιστείς. Δεν λέει θα με πλαχνιστείς. Θα μας πλαχνιστείς. Κύριε, θα καταστρέψεις τις ανομίες μας. Κύριε, θα ρίξεις όλες τις αμαρτίες μας, όχι μου, μας, στα βάθη των θαλασσών. Κύριε, θα εκτελέσεις αλήθεια στο λαό σου, έλεος τον Αβραάμ, τον πατέρα ημών, όπως ορκίστηκες στις αρχαίες ημέρες. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν. Αμήν. Σήμερα δραπετεύσαμε, αδελφοί. Αμήν. Φεύγουμε, φεύγουμε. Την κοπανάμε. Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τη μοναξιά μας, για την οποία ο Χριστός τι είπε? Εισέλθε εις το ταμείο σου, κλείσε την πόρτα σου, εκεί γονάτισε στον Κύριό σου, και ο Πατέρας ο ουράνιος που αποκαλείται εν το κρυπτό θα σου αποκαλυφθεί και θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Αμήν. Αλληλούια.